ξεκίνησαν σήμερα διαδικασίες για την εγγραφή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2017-2018, όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του ΕΣΠΑ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει η διαδικτυακή εφαρμογή το ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν τα παιδιά τους μέσω ΕΣΠΑ καλούνται λοιπόν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του υπολογιστή. Τους καλούμε όσοι θέλουν να επιπλέον πληροφορίες να προσέλθουν στα γραφεία μας, στα παλέτα δικαστήρια, τις εργάσιμες ημέρες από τις 8 μέχρι τις 2 για να τους βοηθήσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά και να τους δείξουμε πώς γίνονται οι εγγραφές. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι αυτά που χρειάζονται όταν θα προσέρχονται οι γονείς θα πρέπει να έρχονται με τα στοιχεία της ταυτότητας, το ένα αντίγραφο της ταυτότητας, να έχουν το ΆΜΚΑ τους μαζί. Απαιτείται να γίνει φορολογική δήλωση και το εγκαθαριστικό το 2016, έτσι ώστε να καταθέσουν αίτηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται περιγράφονται στην πρόσκληση της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑ, eeta.gr. Οι ενδιαφερόμενοι εκεί μπορούν να βρουν τα στοιχεία που χρειάζονται ή μπορούν να πάνε στα γραφεία του Οκπαδού Ορεστιάδας στα παλιά δικαστήρια. Εμείς καλούμε τους γονείς που ενδιαφέρονται να προσέλθουν όλοι στα γραφεία μας, να κάνουν αιτήσεις. Τα τελευταία χρόνια ουδέποτε μας παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα που να αφορά τις χωρητικότητες και το πόσα παιδιά θα πάρουμε. Εξάλλως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δυνατότητα και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι γονείς να μπορούν να έρθουν και από άλλους παιδικούς σταθμούς. Με δεδομένο αυτό, δεν μπαίνει κάποιο όριο για το πόσα παιδιά θα πάρουμε. Εμείς θα κοιτάξουμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους συνδημότες μας και θα κοιτάξουμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Εξάλλως μην ξεχνάμε ότι το ΚΠΑΔΟ έχει 4 παιδικούς σταθμούς στην πόλη και άλλους 4 στα χωριά. Οπότε νομίζω ότι οι θέσεις είναι αρκετές έτσι ώστε να καλυφθούν όλοι οι γονείς. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής αφορά κυρίως τους γονείς οι οποίοι είναι άνεργοι, εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εν ολίγης θέλω να πω ότι εξαιρούνται από την κατάθεση υποβολής δικαιολογητικών οι δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι εργάζονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι εγγραφές ξεκίνησαν σήμερα και διαρκούν μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2017.